Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγίνευσας φιλάνθρωπε δόξασιν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Θα συνεχίσουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού το δεύτερο μέρος της 12ης κατήχησης του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων για τους φωτιζομένους, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως «Σαρκοθέντα και ενανθρωπίσαντα», και είναι μια αγαθή συγκυρία που βρισκόμαστε κοντά στα Χριστούγεννα και μιλάμε για την ενανθρώπιση, για τη σάρκωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο Άγιος Πατέρας, ο Άγιος Κύριλλος, περιέγραφε την κατάσταση του ανθρωπίνου γένους, την πορεία του ανθρωπίνου γένους και την πτώση του. Και αμέσως μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας και την έξωσή τους από τον Παράδεισο, εγνώρισαν ο ένας τον άλλον σαρκικά, και έχουμε τους διαδόχους του ανθρωπίνου γένους, τους πρώτους, που ήταν ο Κάιν και ο Άβελ, και από τους δύο ο ένας είναι ο πρώτος ανθρωποκτόνος. Αυτή η μεγάλη αμαρτία του φόνου, της ανθρωποκτονίας, ταλανίζει την ανθρωπότητα από τότε μέχρι σήμερα. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε κάνει φόνο κι εμείς, αλλά αν ψάξουμε θα δούμε ότι έχουμε κάνει, γιατί δεν είναι φόνος μόνο αυτό που ξέρουμε σαν φόνος, σαν ανθρωποκτονία. Είναι πάρα πολλά πράγματα φόνος, και η έκτρωση είναι φόνος, και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει έκτρωση, πάρα πολλοί. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε κάπου 500.000 εκτρώσεις κάθε χρόνο στην Ελλάδα μόνο, λοιπόν αυτές πώς γίνονται? Από κάποιους γίνονται Έλληνες, Ελληνίδες, και φόνος γίνεται και με άλλους τρόπους. Μπορεί να γίνει και με μια διαβολή, με μια συκοφαντία, και να γίνει σε τι αφώνω το άλλο και πολλά άλλα. Δεν είναι το θέμα μας αυτό, αλλά έχει σημασία ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο πρώτος απόγονος του Αδάμ είναι ανθρωποκτόνος, ένας από τους πρώτους, ένας από τους δυο, και ύστερα ακολούθησε ο κατακλυσμός εξαιτίας της μεγάλης κακοήθειας των ανθρώπων. Και είναι νόμος πνευματικός αυτός, να ξέρετε, ότι όπου υπάρχει μεγάλη διαφθορά και μεγάλη αμαρτία, ακολουθεί καταστροφή, ακολουθεί κατακλυσμός. Αυτό που έγινε τότε επαναλήφθηκε πολλές φορές στην ανθρώπινη ιστορία και θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται, γιατί δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία, την ξεχνάμε την ιστορία. Ενώ η ιστορία μας φωνάζει ότι κάθε φορά που θα ξεφύγει ένα έθνος, ένας λαός, και θα πέσει στην ειδωλολατρεία, θα πέσει στην ασέβεια, στη μην τήρηση των εντολών δηλαδή που αφορούν στον Θεό, και θα πέσει στην αμαρτία, δηλαδή στη μην τήρηση των εντολών που αφορούν στον συνάνθρωπο, θα καθαριστεί με πολύ οδυνηρό τρόπο, είτε με φωτιά, είτε με πόλεμο, είτε με κατακλυσμό κλπ. Ακολούθησε λοιπόν ο κατακλυσμός. Μετά κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό εναντίον των κατοίκων των Σοδόμων εξαιτίας της παρανομίας τους.
Έπειτα από χρόνια ξεχώρισε ο Θεός από τα έθνη τον εκλεκτό λαό του Ισραήλ, αλλά και αυτός παραδόθηκε στη διαφθορά και έτσι το εκλεκτό γένος τραυματίστηκε. Γιατί ενώ ο Μωυσής βρισκόταν επάνω στο όρος ενώπιον του Θεού, κάτω ο λαός προσκυνούσε για Θεό ένα μοσχάρι. Και ξέρουμε ότι όλοι αυτοί έπεσαν στην έρημο. Κανένας δεν έφτασε στη γη της Ευαγγελίας από όλους αυτούς που ειδωλολάτρησαν, μόνο τα παιδιά τους. Την εποχή του Μωυσή, ο οποίος νομοθέτησε το να μην ηχεύσεις, κάποιος άνδρας τόλμησε, μπαίνοντας σε καμίνι, να πράξει ακολασία ενώπιόν του. Μετά τον Μωυσή στάλθηκαν προφήτες για να γιατρέψουν τον Ισραήλ, αλλά στην προσπάθειά τους να θεραπεύσουν την πνευματική ασθένεια θρηνούσαν, γιατί δεν το κατόρθωναν, όπως λέει και κάποιος από αυτούς: «Αλίμονο, χάθηκε ο ευσεβής από τη γη. Άνθρωπος αρετής και καλών έργων δεν υπάρχει μεταξύ μας». Και σήμερα, ξέρετε, και οι σύγχρονοι προφήτες, οι οποίοι είναι ιερείς και οι αρχιερείς, οι πνευματικοί, οι πατέρες μας, θρηνούνε, γιατί δεν βλέπουν οι μετάνοια στο λαό. Ένας πνευματικός έλεγε, έχω λέει μερικά χαρτομάτιλα εκεί στο εξομολογητήρι, όπως τα βάζω έτσι τα παίρνω. Κανένας δεν κλαίει στην εξομολόγηση. Σπάνια να δεις άνθρωπο να κλαίει στην εξομολόγηση, να μετανοεί δηλαδή έτσι, με συντριβή. Όπως τότε έτσι και τώρα. Όλοι έχουν παραστρατήσει, λέει ο ψαλμωδός. Κατάντησαν αχρίοι. Δεν υπάρχει κανείς που να πράττει το αγαθό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Και πάλι λέει ο Οσιέ: «Κατάρα και κλοπή και μοιχεία και φόνος έχουν πλημμυρίσει τη χώρα». Σαν να φωτογραφίζει τη σημερινή μας κατάσταση. Κατάρα, κλοπή, μοιχεία και φόνος. Πάλι λέει στον 105ο ψαλμό: «Τους ιούς και τις θυγατέρες τους τις θυσίασαν στους δαίμονες». Όπως και σήμερα αυτό δεν κάνουμε. Τις ψυχές των παιδιών μας τις θυσιάζουμε στον δαίμονα της πορνείας, της μοιχείας, της ακολασίας, της φιλοχρηματίας. Κανένας δεν λέει στα παιδιά για ηθική, για αγνότητα, για καθαρότητα. Τα αντίθετα τους λένε. Πάλι λέει ο προφήτης Αμός: «Ασχολούνταν με ιονούς, με μάγια και με μαντίες, δένοντας τα ρούχα τους με σκοινιά, τα έκαναν παραπέτασμα μπροστά στο θυσιαστήριο». Και σήμερα πάλι η μαγεία δίνει και παίρνει. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες μάγοι υπάρχουν στην Ελλάδα μόνο. Πολύ βαθιά και πολύ μεγάλη ήταν λοιπόν η πληγή της ανθρωπότητας στα χρόνια εκείνα. Από τα πόδια μέχρι το κεφάλι δεν υπήρχε κανένα μέλος σε άρτια κατάσταση. Δεν ήταν δυνατόν να γιατρευτούν οι πληγές με κατάπλασμα, λέει ο προφήτης Ισαΐας, ούτε με θεραπευτικό λάδι, ούτε με επιδέσμους. Χρειαζόταν μια βαθιά ιατρική παρέμβαση. Και οι προφήτες τρυνώντας και υποφέροντας έλεγαν: «Ποιος λοιπόν θα έρθει από τη Σιών για να δώσει την σωτηρία στον Ισραηλιτικό λαό?» Και πάλι: «Ας έρθει βοηθός η δεξιά σου υπέρ του εκλεκτού λαού σου, στους ανθρώπους αυτούς τους οποίους ενίσχυσες εσύ ο ίδιος για τη δική σου δόξα, και δεν θα απομακρυνθούμε από σένα». Και άλλος προφήτης παρακαλούσε λέγοντας: «Κύριε, κλείνον τους ουρανούς, κατέβα και κατέβα». Χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβα. Κατέβα, γιατί τα τραύματα της ανθρωπότητος ξεπερνούν τις δυνάμεις μας, τη δική μας δυνατότητα για θεραπεία. Σκότωσαν τους προφήτες σου και κατέσκαψαν τα θυσιαστήριά σου. Το κακό δεν μπορεί να διορθωθεί από εμάς. Χρειάζεσαι εσύ για να το διορθώσεις. Ήτανε σε φοβερή τραγική κατάσταση η ανθρωπότητα. Και ο Κύριος άκουσε τη δέηση των προφητών, άκουσε τη δέηση των δικαίων.
Και έχει σημασία, αδελφοί μου, να υπάρχουν δίκαιοι, έστω και λίγοι, σε ένα έθνος. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, ακόμα υπάρχουν δίκαιοι άνθρωποι και καλοί άνθρωποι στην Ελλάδα μας. Και τους ακούει ο Θεός. Αλλά θα πρέπει να γίνουν περισσότεροι, να μετανοήσουμε. Θυμηθείτε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αν υπήρχαν, λέει, 10 άνθρωποι, δεν θα κατέστρεφε εδώ στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δεν υπήρχαν ούτε 10. Άκουσε λοιπόν ο Θεός τη δέηση των προφητών. Δεν μπορούσε ο Πατέρας να παραβλέπει το γένος μας που χανόταν. Έστειλε τον Υιό Του, τον Κύριο, από τον ουρανό για να μας θεραπεύσει. Και λέει κάποιος από τους προφήτες, ο Κύριος τον οποίον εσείς ζητάτε έρχεται και θα φτάσει ξαφνικά. Πού? Στο ναό Του θα έρθει ο Κύριος. Στο ναό όπου εσείς τον λιθοβολήσατε. Μετά κάποιος άλλος προφήτης που το άκουσε αυτό του λέει, τόσο ήρεμα μιλάς ενώ αναγγέλεις τη σωτηρία που φέρνει ο Θεός. Εσύ που ευαγγελίζεσαι την παρουσία του Θεού στον κόσμο για τη σωτηρία μας, μιλάς κρυφά? Ανέβασε ψηλό βουνό, εσύ που φέρνεις το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας. Πες στις πόλεις του Ιούδα, τι να πω, δείτε το Θεό μας, δείτε τον Κύριο που έρχεται με μεγάλη δύναμη. Και ο Κύριος πάλι είπε, να, εγώ έρχομαι και θα κατασκηνώσω ανάμεσά σας, λέει ο Κύριος, και πολλοί λαοί θα καταφύγουν προς τον Κύριο. Οι Ισραηλίτες αμέλησαν τη σωτηρία που τους έφερα. Έρχομαι να συναθρήσω όλους τους λαούς και όλες τις γλώσσες, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Και είναι ακριβώς η προαναγγελία της Εκκλησίας, γιατί ο Χριστός ήρθε στη γη για να φτιάξει Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, και μέσα σε αυτή να συναθρήσει όλα τα έθνη, όλους τους λαούς και όλες τις γλώσσες. Γι' αυτό έλεγε ο μακαριστός πατήρ Υποφύριος ότι στην Εκκλησία δυνάμει είμαστε όλοι, όλοι είμαστε ένα, ακόμα και αυτοί που ακόμα δεν έχουν μπει στην Εκκλησία, και αυτοί όμως είναι και κλειμένοι, και γι' αυτό νιώθουμε ένα και με αυτούς, και ευχόμαστε όλοι οι λαοί, όλη η γη να γίνει η Εκκλησία, να γίνουν Ορθόδοξοι. Και αυτό θα πρέπει να είναι και η προσπάθεια του καθενός μας, όχι μόνο εμείς να πάμε στη σωτηρία και στον παράδεισο, αλλά να βοηθήσουμε και τους άλλους που είναι πολύ δυστυχισμένοι, πάρα πολύ δυστυχισμένοι είναι οι άνθρωποι οι εκτός της Εκκλησίας. Αν δει κανείς τη φρίκη που ζουν στην Ινδία ή στις άλλες χώρες αυτές του μουσουλμανισμού, φρίκη ζουν οι άνθρωποι, φρίκη. Και μόνο τη βρωμιά που υπάρχει τη βλέπει κανείς. Πάμε καμιά φορά στους Αγίους Τόπους, στα Ιεροσόλυμα, περπατάς καμιά φορά στις μουσουλμανικές συνοικίες, αναγκάζεσαι να περπατήσεις και δεν μπορείς να περπατήσεις, να πιάσεις τη μύτη σου από τη βρωμιά. Δεν μπορείς. Και πας στη χριστιανική συνοικία και είναι όλα όμορφα, καθαρά, περιποιημένα, φτωχικά μένα, αλλά όμορφα, καθαρά. Και βλέπει κανείς ένα άλλο πολιτισμό, ένα άλλο επίπεδο πολιτισμού. Αυτό είναι μόνο το εξωτερικό βέβαια, το οποίο αντανακλά το εσωτερικό. Λοιπόν, γι' αυτό ήρθε ο Χριστός μας στη γη, για να μας δώσει μια ζωή χαρούμενη και εδώ, και φυσικά την αιώνια ζωή της χαράς. Έρχομαι λοιπόν και θα κατασκηνώσω και θα συναθρήσω όλους τους λαούς και τις γλώσσες και θα μείνω ανάμεσά σας, διότι ήρθε στους δικούς του και οι δικοί του δεν το δέχτηκαν, και ήρθε και όμως δεν το δεχτήκαμε. Έρχεσαι και τι χαρίζεις τα έθνη? Έρχομαι να συγκεντρώσω όλους τους λαούς και να τους πρικοδοτήσω με το εξαίσιο και φρικτό και θαυμαστό γεγονός της σωτηρίας. Η σωτηρία είναι μια πρίκα, δεν είναι μια κατάκτηση. Μπορεί να το λέμε καμιά φορά λαθασμένα, να κατακτήσουμε την αιώνια ζωή ή τον παράδεισο. Δεν το κατακτάμε. Μας δίνεται σαν πρίκα, μας δίνεται δηλαδή δωρεάν, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Όχι ότι το δουλέψαμε, δεν το δουλέψαμε, μας το δίνει δωρεάν ο Πατέρας μας, γιατί είμαστε παιδιά Του. Και αυτή την πρίκα την παίρνουμε με το βάφτισμα, την έχουμε ήδη πάρει δηλαδή, παρόλο που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει περισσότεροι,
Δεν το έχουμε καταλάβει. Και δεν το έχουμε εκτιμήσει, αφού δεν το έχουμε καταλάβει. Τι μας έχει δώσει ο Θεός. Αυτό ήρθε ο Θεός να μας δώσει, την πρίκα της σωτηρίας. Από το δικό μου αγώνα πάνω στο Σταυρό θα δώσω σε καθένα από τους στρατιώτες μου βασιλική σφραγίδα να τη φέρει στο μέτωπό του. Ποια είναι αυτή άραγε η βασιλική σφραγίδα που μας δίνει στον καθένα ο Χριστός? Η βασιλική σφραγίδα είναι αυτή της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος που παίρνουμε με το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, λέει ο ιερέας όταν χρεί το βρέφος που μόλις βαφτίστηκε. Αμέσως μετά το βάφτισμα έχουμε το χρίσμα. Αυτή η σφραγίδα είναι το σημείο ταυτότητας του πιστού και το σημείο ασφάλειάς του από κάθε εχθρική επιβουλή. Αυτή η σφραγίδα είναι που θα προσπαθήσει να εξαλείψει ο Αντίχριστος και την εξαλείφει όταν ο πιστός αρνηθεί τον Χριστό με το χάραγμα. Γι' αυτό εκεί που παίρνει τη σφραγίδα, εκεί θα προσπαθήσει να βάλει το χάραγμα ο Αντίχριστος, στο μέτωπο δηλαδή. Αυτή η σφραγίδα μετά την κοίμηση συνοδεύει τον πιστό ως εντάφιο. Την παίρνεις μαζί σου αυτή τη σφραγίδα. Τίποτα άλλο δεν παίρνουμε μαζί μας, αυτό το παίρνουμε όμως. Τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η σφραγίδα τον τίνει λαμπρά τον άνθρωπο από αυτή τη ζωή με μια αισθήτα βασιλική δια της οποίας οι Άγιοι Άγγελοι αναγνωρίζουν στον άνθρωπο την εικόνα του οικείου δεσπότου. Αναγνωρίζουν στον άνθρωπο την εικόνα δηλαδή του Θεού. Αυτή η λαμπρή στολή γίνεται και σημείο έλξεως των άλλων ανθρώπων στην αγάπη και στη δοξολογία του Θεού. Ένας άνθρωπος που φυλάει αυτή τη σφραγίδα λάμπει, φωτίζει, ειρηνεύει και το περιβάλλον του και γίνεται πόλος έλξεως όλων των ανθρώπων. Βλέπετε ένας Άγιος άνθρωπος σαν μαγνήτης τραβάει τους ανθρώπους. Έβλεπα τον μακαριστό του πατέρα Παΐσιου όταν κυκλοφορούσε, τρέχανε οι άνθρωποι αμέσως σαν μελίσσα, τρέχανε από πίσω του. Γιατί του ήλκει ακριβώς αυτή η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, δεν ήταν δικό του, ήταν αυτό που έχουν πάρει όλοι μας. Όλοι μας πρέπει να είμαστε έτσι κανονικά και να ελκύουμε τους πάντες γύρω μας. Αλλά επειδή ακριβώς έχουμε μουτζουρώσει, έχουμε λερώσει, έχουμε αμαυρώσει αυτή τη φωτεινή στολή και αυτή τη σφραγίδα, γι' αυτό και είμαστε έτσι όπως είμαστε. Και οι άνθρωποι που καθαρίστηκαν και έχουν έτσι φανερή αυτή τη σφραγίδα, αυτοί είναι οι Άγιοι. Αυτοί είναι που τραβάνε όλο τον κόσμο και έλκουν όλο τον κόσμο. Όχι στον εαυτό τους, αλλά σε αυτό που δείχνει η σφραγίδα, δηλαδή στον Χριστό. Γιατί είναι πραγματικά κατ' εικόνα και καθομοίωση του Χριστού. Και τέλος, αυτή η σφραγίδα, το σημείο του Χριστού, η κληρονομιά που άφησε ο Χριστός στους εκλεκτούς του, θα είναι και μερίδα όσων αξιωθούν να σταθούν εκ δεξιών του στους αιώνες. Αυτή η σφραγίδα που είναι το Άγιο Πνεύμα, η ενέργεια του Άγιου Πνεύματος, θα είναι και η μερίδα που θα απολαύσουν οι σεσωσμένοι και θα σταθούν στα δεξιά του Πατρός. Αυτή θα είναι και η δόξα μας στην αιωνιότητα και η απόλαυσή μας και η χαρά μας. Κι άλλος προφήτης έλεγε: «Χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβηκε και σύννεφο σκοτεινό απλωνόταν κάτω από τα πόδια του». Διότι τότε ακόμα αγνοούσαν οι άνθρωποι την κάθοδό του από τον ουρανό και αυτή την άγνοια συμβολίζει το σκοτεινό σύννεφο. Ήρθε μεν ο Θεός, κυκλοφόρησε ανάμεσά μας, θαυματούργησε, ανέστησε τους νεκρούς μας, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αλλά οι άνθρωποι οι περισσότεροι ήταν σε άγνοια,
Και αυτή την άγνοια συμβολίζει το σκοτεινό σύννεφο. Ποιοι πολέμησαν την άγνοια και την ξεπέρασαν? Μόνο αυτοί που πίστεψαν ότι ο Χριστός δεν ήταν μόνο αυτό που φαινόταν. Ήταν και τέλειος Θεός που δεν φαινόταν σε αυτούς που δεν είχαν ανοιχτά τα μάτια της ψυχής. Γι' αυτό τους έλεγε ο Χριστός, και ενώ βλέπετε δεν βλέπετε, και ενώ ακούτε δεν ακούτε. Γιατί ακούτε μέσα σωματικά αλλά δεν ακούτε πνευματικά. Βλέπετε με τα μάτια του σώματος, αλλά η ψυχή σας έχει κλειστά τα μάτια της. Και τα μάτια της ψυχής και τα αυτιά της ψυχής ανοίγουν με την πίστη. Και σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν. Έχουν κλειστά τα μάτια τους, τα πνευματικά, και τα αυτιά τους τα πνευματικά. Αλλά δεν θέλουν να τα ανοίξουν. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί η πίστη δεν έχει καμιά προϋπόθεση. Η μόνη προϋπόθεση είναι να θελήσεις να πιστέψεις. Και όλα, αν τα δεις με την απλή λογική, σε οδηγούν στην πίστη, δεν σε οδηγούν στην απιστία. Και μόνο το γεγονός ότι τόσες προφητείες συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, αν κανείς το εξετάσει με τη μαθηματική επιστήμη, την θεωρία των πιθανοτήτων, βγάζει ένα φοβερό νούμερο. Δηλαδή είναι τελείως απίθανο με τη μαθηματική επιστήμη να υπάρξει αυτό που έγινε στο Χριστό. Δηλαδή τόσοι άνθρωποι με τόσες προφητείες να μιλήσουν για ένα πρόσωπο και όλα αυτά να επαληθευθούν. Η ίδια λογική δηλαδή σε οδηγεί στην πίστη. Αλλά παρόλα αυτά οι άνθρωποι επιμένουν να μην πιστεύουν. Έπειτα ο Σολομώντας, ακούγοντας από τον πατέρα του, τον Δαβίδ, οικοδόμησε θαυμαστό ναό. Θυμάστε που ο Δαβίδ ήθελε να χτίσει ναό και του είπε ο Θεός, δεν θα το χτίσεις εσύ, διότι είσαι βασιλέας αιμάτων. Θα το χτίσει ο γιος σου, ο οποίος θα είναι ειρηνικός βασιλέας. Και ο γιος του ήταν ο Σολομών. Ακούγοντας λοιπόν αυτά από τον πατέρα του, οικοδόμησε θαυμαστό ναό, τον ναό του Σολομώντος, και προφητεύοντας εκείνον που θα έρθει να κατοικήσει μέσα σε αυτόν, λέει με θαυμασμό, αληθινά, θα έρθει ο Θεός και θα κατοικήσει στη γη ανάμεσα στους ανθρώπους. Μάλιστα, λέει πριν από αυτόν ο προφήτης Δαβίδ, στον ψαλμό που γράφτηκε για τον Σολομώντα και όπου αναφέρεται, θα κατέβει όπως η πρωινή δροσιά, η οποία πέφτει αόρατα και αθόρυβα και μουλιάζει τα μαλλιά από τα φρεσκοκουρεμένα πρόβατα, ως ιετός επιπόκων. Έτσι ήρθε αθόρυβα ο Χριστός. Οι δροσοσταλίδες, ο ιετός, συμβολίζουν την κάθοδο της θεϊκής φύσης από τον ουρανό, και τα μαλλιά, ο πόκος, συμβολίζουν την ανθρώπινη φύση με την οποία ενώθηκε η θεϊκή. Η αόρατη και αθόρυβη κάθοδος των δροσοσταλίδων φανερώνει την άγνοια του μυστηρίου της γεννήσεως του Θεανθρώπου. Γι' αυτό και οι μάγοι ρωτούσαν, πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων? Δεν έκανε θόρυβο. Ο δημιουργός των πάντων δεν έκανε τον παραμικρό θόρυβο. Ο θόρυβος λέγεται ψόφος στα αρχαία, και αψοφητή είναι το επίρρημα που σημαίνει χωρίς θόρυβο. Χωρίς τον παραμικρό θόρυβο ήρθε ο Θεός, αυτός που είχε φτιάξει τα σύμπαντα. Εμείς οι άνθρωποι θορυβούμε και προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε και να τραβήξουμε την προσοχή των άλλων με το θόρυβο. Αυτός που πραγματικά θα λέγαμε αξίζει την προσοχή μας έρχεται τελείως αθόρυβα. Ο ιετός επιπόκων. Η αόρατη και αθόρυβη κάθος των δροσοσταλίδων φανερώνει την άγνοια. Και γι' αυτό και ρωτούσαν, πού έχει γεννηθεί ο Χριστός? Και αυτοί οι σοφοί μάγοι δεν ήξεραν. Και ο Ηρώδης, οι μάγοι ρωτούσαν, πού είναι ο αναγέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων? Και ο Ηρώδης πάλι, πού έχει γεννηθεί ο Χριστός, ρωτούσε. Ποιος είναι όμως αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανό? Λέει στη συνέχεια, στον 71ο ψαλμό, και θα εξακολουθεί να υπάρχει αιώνια, όπως ο ήλιος θα προηγείται και θα υπερέχει για πάντα
από τη σελήνη. Δεν είναι κάποιος που έρχεται και θα πεθάνει, αλλά θα υπάρχει για πάντα. Και πάλι άλλος προφήτης λέει: «Να χαίρεσαι μόλις την ψυχή, κόρη Σιών, να το διαλαλείς ολόγυρά σου, κόρη Ιερουσαλήμ. Να, που τώρα έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, δίκαιος, λυτρωτής και σωτήρας». Πολλοί βασιλείς υπάρχουν. Εξήγησε μας προφήτη, αυτός είναι ο προφήτης Ζαχαρίας, για ποιον από όλους μιλάς και λες ότι να χαίρεσαι μόλις σου την ψυχή, κόρη Σιών, γιατί έρχεται ο βασιλιάς σου? Για ποιο βασιλιά μας λες? Δείξε μας σημάδι που δεν το έχουν πάρει οι άλλοι βασιλιάδες, για να καταλάβουμε. Εάν μιλήσεις για βασιλιά ντυμένο στην Πορφύρα, έχουν λάβει άλλοι πριν από αυτό το αξίωμα που φέρει αυτό το σχήμα. Πολλοί έχουν φορέσει Πορφύρα. Δεν είναι σημάδι αυτό. Εάν μιλήσεις για κάποιον που τον περιτριγυρίζουν στρατιώτες και κάθεται σε χρυσοκόλλητα άρματα, και αυτό το έχουν προλάβει άλλοι. Οι βασιλείς συνήθως έτσι κινούνται, με εντυπωσιακό τρόπο, μέσα στο χρυσό και μέσα στην κοσμική εξουσία, με στρατιώτες γύρω τους κλπ. Δώσε μας ένα ιδιαίτερο σημάδι για το βασιλιά, που τόσο σίγουρα και καθαρά μας φανερώνει στην παρουσία του, μας φανερώνει στην παρουσία του ανάμεσά μας. Και προσέξτε ποιο είναι το σημάδι για το βασιλιά της Σιών. Ο προφήτης απαντάει και λέει: «Δες το βασιλιά σου, έρχεται προς εσένα δίκαιος και φέρνοντας τη σωτηρία. Αυτός είναι πράος και ανεβασμένος σε υποζύγιο και σε μικρό πουλάρι». Αυτό είναι το σημάδι, η ταπείνωση δηλαδή. Πάνω σε ένα μικρό υποζύγιο κάθεται ο βασιλιάς σου, όχι σε άλογο υπερήφανο όπως συνήθως κάθεται οι βασιλείς, και ούτε σε άρματα. Έχεις λοιπόν μοναδικό και ανεπανάληπτο σημάδι του βασιλιά που πρόκειται να έρθει. Μονάχα ο Ιησούς από όλους τους βασιλιάδες κάθισε σε πουλάρι, σε ένα μικρό γαϊδουράκι. Ασαμάρωτο μάλιστα, και επεφημήθηκε ως βασιλιάς καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Και τι θα έρθει να κάνει αυτός ο βασιλιάς? Απαντάει ο ίδιος προφήτης και λέει, προφήτης Ζαχαρίας: «Εσύ Κύριε, τηρώντας τη διαθήκη που είχες κάνει με αυτούς, με θυσίες αιματηρές, ελευθέρωσες τους Ιουδαίους και τους έβγαλες από τον ξερό και άνυδρο λάκκο της εχμαλωσίας τους. Έρχεσαι να μας ελευθερώσεις από την εχμαλωσία μας». Και ποια την ελευθερία και ποια την εχμαλωσία? Η εχμαλωσία ήταν στο διάβολο και στα πάθη, και η ελευθερία ακριβώς είναι η ζωή, η απαθής και ελεύθερη από την τυραννία του διαβόλου, η ζωή μέσα στην Εκκλησία. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είναι τόσο αναμφισβήτητο και δυνατό σημάδι το ότι θα καθίσει πάνω στο πουλάρι. Δώσε μας όμως κι άλλο σημάδι. Φανέρωσέ μας σε ποιο τόπο θα σταθεί όταν θα μπει μέσα στην πόλη. Φανέρωσέ μας τόπο που να μην είναι έξω από την πόλη και τον αγνοούμε. Φανέρωσέ μας έναν τόπο προσιτό στα μάτια μας, κατά τρόπο που να μπορούμε να τον δούμε καθώς θα είμαστε μέσα στην πόλη. Και ο προφήτης αποκρίνεται και λέει: «Τα πόδια του», του βασιλιά δηλαδή, «τα πόδια θα πατήσουν κατά την ημέρα εκείνη στο όρος των ελαιών, που βρίσκεται απέναντι και ανατολικά της Ιερουσαλήμ». Δεν βλέπει λοιπόν ο καθένας που βρίσκεται μέσα στην πόλη αυτό τον τόπο? Πράγματι τον βλέπεις. Αν πάτε στο Ιερουσαλήμ, το όρος των ελαιών δεσπόζει και φαίνεται. Έχουμε πάρει μέχρι τώρα δύο ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες, δύο τόσο χαρακτηριστικά σημάδια, και θέλουμε να μάθουμε και ένα τρίτο. Θα μπορούσε άρα για να μας πει κάποιος τι θα κάνει ο Κύριος όταν θα έλθει? Λέει ένας άλλος προφήτης: «Να ο Θεός μας», και στη συνέχεια: «Αυτός θα έρθει και θα μας σώσει. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια των τυφλών και οι κουφοί θα ακούσουν. Τότε θα χοροπηδήσει σαν ελάφι ο κουτσός και θα βροντοφωνάξουν οι μουγκοί».
προφήτης Ισαΐας. Όλα αυτά επαληθεύτηκαν στον Χριστό. Πες μας κι άλλη μαρτυρία, προφήτη. Μας είπες ότι ο Κύριος που θα έρθει θα κάνει τόσα και τέτοια θαυμαστά σημεία που ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει. Έχεις να μας πεις κάποιο άλλο σημείο πιο συγκεκριμένο? Και σε αυτό ο προφήτης Ισαΐας απαντά και λέει: αυτός ο Κύριος θα βρεθεί σε κατάσταση αντιδικίας και θα κριθεί από τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντες του λαού. Να λοιπόν ένα ακόμα πολύ ξεχωριστό και χαρακτηριστικό σημάδι. Ο δεσπότης να ανεχθεί και να υπομείνει να κριθεί από τους δούλους του, τους πρεσβυτέρους του λαού. Από τα πλάσματα να κριθεί ο πλάστης. Βλέπετε θαυμαστές προφητείες και θαυμαστές παληθεύσεις των προφητείων στο πρόσωπο του Χριστού. Ενώ όμως τα διαβάζουν όλα αυτά οι Ιουδαίοι, δεν τα καταλαβαίνουν σωστά και δεν τα δέχονται. Μοιάζουν σαν να τους τα φωνάζει κανείς και να μην τα ακούνε, γιατί όλα αυτά τους προφήτες τα διαβάζουν οι Ιουδαίοι και είναι σαν να τους λέει ο Άγιος Κύριλλος, ανοίξτε τα μάτια σας και τα αυτιά σας και δείτε ότι όλα αυτά γίνανε, στο πρόσωπο του Χριστού επαληθεύτηκαν. Όμως είναι σαν να τους φωνάζει κανείς και δεν τα ακούνε. Λες και έχουν επίτηδες κλείσει τα αυτιά της καρδιάς τους με την άρνηση και την προκατάληψη. Αλλά εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος προσέλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος, γιατί κατανοούμε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Εφόσον εμείς δεν μπορούμε να αντικρίζουμε ή να απολαμβάνουμε τη μορφή του καθώς ήταν, έγινε εκείνος σαν εμάς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αξιωθούμε να τον απολαύσουμε. Έτσι, η μεγάλη ευλογία είναι ότι πιστέψαμε και ότι πιστεύουμε, και πρέπει να το χαιρόμαστε αυτό, ότι είμαστε παιδιά της πίστεως, και να τονώνουμε και να ενισχύουμε την πίστη μας. Και πλέον βλέπουμε αυτό το μεγάλο που έκανε ο Θεός, να γίνει σαν και εμάς. Γιατί αν ερχόταν όπως ήταν, με τη θεότητά του δηλαδή γυμνή θα λέγαμε, έτσι ξεκάθαρη, κολοφάνερη, κανένας δεν μπορούσε να ζήσει, θα πεθαίναμε όλοι. Δεν μπορείς να αντικρίσεις τον Θεό και να ζήσεις. Κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό και να ζήσει, γιατί ο Θεός είναι πυρ, είναι φωτιά, πυρ κατά αναλύσκο. Γίνεται ο Θεός λοιπόν σαν και εμάς για να μπορέσουμε να τον δούμε και να τον απολαύσουμε και να γίνουμε δικοί του και να τον αγαπήσουμε. Γιατί αν δεν μπορούμε καθόλου να αντικρίσουμε τον ήλιο που δημιουργήθηκε την τέταρτη χρονική περίοδο της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό, την τέταρτη μέρα, πώς θα ήταν δυνατόν να αντικρίζουμε τον δημιουργό του ήλιου, δηλαδή τον Θεό? Ποιος μπορεί να δει τον ήλιο ή να πλησιάσει λίγο τον ήλιο? Θα καεί. Και όμως είναι ένα δημιούργημα ο ήλιος. Για σκέψου τι είναι ο δημιουργός του. Μέσα σε φλόγες κατέβηκε ο Κύριος στο όρος Σινά και δεν μπόρεσε να αντέξει ο λαός. Αλλά είπαν στο Μωυσή, μίλησέ μας εσύ και θα σε ακούσουμε. Δεν αντέχουμε να ακούσουμε το Θεό να μας μιλάει. Και ας μην μας μιλάει απευθείας ο Θεός, για να μην πεθάνουμε. Είχανε τρομάξει με μεγάλο τρόμο. Και πάλι λέει η Αγία Γραφή, γιατί ποιος άνθρωπος θα ακούσει τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά και θα ζήσει? Και αν μόνο με το να ακούσει κανείς τη φωνή του Θεού πεθαίνει, πώς όταν δει τον ίδιο τον Θεό δεν θα πεθάνει? Γιατί απορείς? Και ο ίδιος ο Μωυσής είπε, είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο, ο οποίος ήταν οικείος του Θεού και συνομιλούσε με τον Θεό και 40 μέρες ήταν μέσα στην θέωση, μέσα στη θεοπτία πάνω στο όρο Σινά. Πολύ μεγάλο πράγμα. Και όμως και ο ίδιος έλεγε, είμαι μέσα στο φόβο και στον τρόμο. Είναι φοβερό πράγμα ο Θεός. Τι λοιπόν, θα ήθελες να γίνεις πρόξενος καταστροφής
θα ήθελες να γίνει πρόξενος καταστροφής αυτός που ήρθε για να φέρει τη σωτηρία, επειδή θα τον άντεχαν οι άνθρωποι, ή θα ήθελες να βρεθεί τρόπος ώστε η χάρη να μας προσφερθεί σύμφωνα με τις δυνατότητές μας? Φυσικά το δεύτερο. Ο Δανιήλ δεν άντεξε την οπτασία του αγγέλου. Και εσύ θα μπορούσες να αντικρίσεις τη θέα του δεσπότη των αγγέλων? Γιατί και σήμερα δυστυχώς, ίσως όπως και τότε, κάποιοι θα λέγανε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, δεν τον βλέπουμε τον Θεό. Πού μπορείς να δεις τον Θεό? Εδώ τον ήλιο δεν μπορείς να δεις. Εμφανίστηκε ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος, και ο προφήτης Δανιήλ έπεσε κατά γης. Έναν άγγελο δεν μπορούμε να δούμε και τρομάζουμε και πέφτουμε κάτω. Και πώς ήταν αυτός που εμφανίστηκε ή ποια μορφή είχε? Το πρόσωπό του ήταν όχι σαν τον ήλιο αλλά σαν αστραπή, και τα μάτια του έλαμπαν όχι σαν καμίνι αλλά σαν λαμπάδες, και η φωνή του αντιχούσε όχι σαν ήχος 12 λεγεώνων αγγέλων αλλά σαν βουητό πολυάριθμων ανθρώπων. Κι όμως ο προφήτης έπεσε κατά γης και πλησιάζει ο άγγελος και του λέει: «Μη φοβάσαι Δανιήλ, εισακούστηκαν τα λόγια σου, σήκω πάνω και πάρε θάρρος». Και ο Δανιήλ είπε: «Σηκώθηκα κατατρομαγμένος». Αυτή την απάντηση όμως δεν του την έδινε μέχρι που τον άγγιξε ο άγγελος με ανθρώπινο χέρι. Και μόνο τότε που πήρε ανθρώπινη όψη ο άγγελος, ο οποίος του φανερώθηκε, του μίλησε ο Δανιήλ και τι του είπε: «Κύριε, καθώς σε αντίκρισα, ταράχτηκαν τα σωθικά μου. Έχασα τη δύναμή μου και μου κόπηκε η αναπνοή. Εάν η παρουσία του αγγέλου αφαίρεσε τη φωνή και τη δύναμη του προφήτη, η θέα του Θεού θα άφηνε τον άνθρωπο ζωντανό». Και όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Δανιήλ δεν ξαναβρήκε το θάρρος του μέχρι που του φάνηκε ότι κάποιος άνθρωπος τον άγγιξε. Αφού λοιπόν δοκιμάστηκε και καταδείχθηκε ξεκάθαρα η αδυναμία μας, ανέλαβε ο Κύριος να κάνει αυτό που ζητούσε και μπορούσε να σηκώσει ο άνθρωπος. Επειδή δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να ακούσει κάποιον όμοιόν του, δεν άντεχε ούτε την παρουσία ούτε τη μορφή του αγγέλου. Πήρε ο σωτήρας την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος για να μπορέσουν οι άνθρωποι να οδηγηθούν στο δρόμο της σωτηρίας τους πιο άνετα και πιο καρποφόρα. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος και βασικός λόγος της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Μετά την πτώση και την έξοδο του Αδάμ από τον Παράδεισο, η ψυχή του μάκραινε όλο ένα και περισσότερο από τον Θεό, η ψυχή του Αδάμ. Η φθορά που ακολούθησε την πτώση και η δαιμονική επιρροή θόλωναν όλο και περισσότερο τα πνευματικά του αισθητήρια. Όλο και περισσότερο έχανε τη θέα, την όραση του Θεού και την κοινωνία με τον Θεό. Η μοναδική λύση σε αυτό το δράμα ήταν η ανανέωση του κατ' εικόνα. Και αυτό ακριβώς το έκανε ο Χριστός. Προσλαμβάνοντας ο Θεός Λόγος σάρκα, εκ νέου εκάλεσε σε κοινωνία τον άνθρωπο. Και έτσι ανεζωγραφήθη δια της εικόνος με κεφαλαίο το κατ' εικόνα. Ξαναζωγραφίστηκε δια της εικόνος που είναι ο Υιός, είναι εικόνα του Πατρός, το κατ' εικόνα το δικό μας. Και ακόμα φανερώθηκε η δυναμική του κατ' εικόνα, δηλαδή η δυνατότητα της καταχάριν θέωσης,
Γι' αυτό μας έδωσε ο Θεός το κατ' εικόνα. Για να πάμε στο καθομοίωση. Να μοιάσουμε στον πρωτότυπο. Και μπορούμε επιτέλους να πετύχουμε τη θέωση χάρη σε αυτή και μόνο την έμφυτη δωρεά του Θεού, πράγμα που είχε αναχαιτιστεί από τη μεσολάβηση της αμαρτίας. Η αμαρτία εμπόδιζε τη θέωση του ανθρώπου και έρχεται ο Χριστός και καταλύει το εμπόδιο αυτό, όπως κατέλυσε και το εμπόδιο της φύσεως και το εμπόδιο του θανάτου με την ενανθρώπισή του, με τη σταύρωσή του και με την ανάστασή του. Επίσης και το σπουδαιότερο, με το να γίνει ο Θεός άνθρωπος διαφυλάχθηκε το χάρισμα της ελευθερίας του ανθρώπου. Θα μπορούσε ασφαλώς με πολλούς άλλους δυναμικούς εντός εισαγωγικών τρόπους ο Θεός να δώσει τέλος στην ανθρώπινη τραγωδία. Αυτό όμως θα σήμαινε ότι ο άνθρωπος θα υποτασσόταν αναγκαστικά στη Θεία Δύναμη και το Μεγαλείο, δηλαδή θα έχανε τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής, την ευχέρεια να πει αν ήθελε πάλι όχι στον Θεό. Έτσι θα μπορούσε ο Θεός δυναμικά να μας αναγκάσει όλους να ξαναγυρίσουμε κοντά Του, θέλουμε δεν θέλουμε, αλλά τότε θα καταλυόταν η ανθρώπινη ελευθερία, βασικό στοιχείο του κατ' εικόνα. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει εγώ δεν θέλω, θα ήταν αναγκασμένος. Ενώ τώρα με την ανθρώπιση όποιος δεν θέλει μπορεί να το πει, δεν θέλω να έρθω κοντά σου, και πολλοί το λένε από τους ανθρώπους σήμερα. Και εδώ βλέπουμε την αρχοντιά του Θεού που δεν κατέλυσε την ελευθερία μας, αλλά μπαίνει ο ίδιος ως σωτήρας και έρχεται ανάμεσά μας και κάνει αυτό που δεν κάναμε εμείς. Θεώνει την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός τον άνθρωπο τον είχε δημιουργήσει κατ' εικόνα, δική του κατ' εικόνα, δηλαδή αυτεξούσιο. Όπως ο Θεός είναι αυτεξούσιος και απόλυτα ελεύθερος, έτσι έκανε και τον άνθρωπο αυτεξούσιο. Και μπορεί πράγματι ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει, στην κυριολεξία, ό,τι θέλει. Βέβαια μέσα σε ορισμένα όρια, γιατί είναι κτίσμα, είναι κτιστό πράγμα. Αλλά μπορεί να κινηθεί και αντίθετα στον Θεό. Αυτή την έννοια το λέμε, το ό,τι θέλει. Μπορεί να πει όχι στον Θεό, όχι στις εντολές του Θεού, όχι στις προδιαγραφές που έχει βάλει ο Θεός για τον άνθρωπο, όχι στις προδιαγραφές λειτουργίας του σώματος και της ψυχής του. Και πολλοί άνθρωποι το κάνουν σήμερα. Και αυτό ακριβώς είναι η αμαρτία. Το να μην τηρείς αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός ως προδιαγραφές σου. Και φυσικά μετά έχεις και τις συνέπειες, γιατί όταν δεν τηρείς τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, μετά καταστρέφεις το μηχάνημα, πολύ απλά. Και δεν φταίει ο κατασκευαστής γι' αυτό, εσύ φταίς. Ο Θεός λοιπόν τον είχε κάνει αυτεξούσιο. Και οι βουλές του Θεού είναι αμετάθετες, δεν αλλάζει ο Θεός. Μας έδωσε το δώρο της ελευθερίας, δεν το παίρνει πίσω ποτέ. Γι' αυτό και η Θεία Αγάπη επέλεξε την οδό της άκρας ταπείνωσης. Εκεί που κανείς οδηγείται από την εις τέλους αγάπη του αδελφού. Έτσι κάλεσε πάλι ομοίο το όμοιον, ώστε όπως παρατηρεί ο Άγιος Κύριλλος, ευμαρέστερον παιδευθώσιν οι άνθρωποι. Γίνεται όμοιος με εμάς και καλεί εμάς τους ομοίους του, έτσι ώστε να παιδευθούμε, να παιδαγωγηθούμε με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι όσο γίνεται ανώδυνος για μας και θα έλεγα και που αρμόζει σε εμάς και στα δώρα που μας έχει δώσει ο Θεός και κατ' εξοχήν στο δώρο αυτό της ελευθερίας. Αυτά ήθελα να πούμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την άλλη εβδομάδα. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, πολύ ευχαριστώ. Ορίστε, ναι, πάρετε το μικρόφωνο. Ναι.
Ο κύριος Σπύρος, ο κύριος Βασίλης. Είπατε, πατέρα Σάββα, είπατε, πατέρα Σάββα, ότι ο Θεός μας έχει δώσει την ελευθερία, δεν επεμβαίνει να λύσει το ανθρώπινο δράμα. Απ' την άλλη όμως, διαβάζουμε και ακούμε κάτι που είναι, θα έλεγα, αντίθετο, στον αντίποδα αυτού του θέματος, ότι τίποτα δεν είναι δικό μας και όλα προέρχονται από το Θεό. Αν ο Θεός θέλει δίνει, αν δεν θέλει δεν δίνει. Ακόμα και αυτή η αιωνιότητα ή ο παράδεισος, είπατε προηγουμένως, δεν είναι δικό μας απόκτημα, είναι δωρεά, είναι πρίκα. Κάνει θαύματα σε κάποιους, πληκτικά. Βέβαια στη ζωή όλο μας έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει στην εκ Θεού. Αλλά βλέπουμε την παρέμβαση του Θεού στη ζωή μας. Μήπως αυτή η παρέμβαση θα μπορούσε να θεωρηθεί εν μέρει, αν θέλετε, εξ ολοκλήρου επέμβαση στην ελευθερία του ατόμου, του ανθρώπου? Όχι, κάθε άλλο. Γιατί μπορείς να την αρνηθείς. Είναι παρέμβαση που μπορείς να πεις όχι. Και στη Βασιλεία του Θεού μπορείς να πεις όχι. Και στον Παράδεισο μπορείς να πεις όχι. Και στη Σωτηρία μπορείς να πεις όχι. Γι' αυτό είναι ανόητο που λένε μερικοί, γιατί τα βαφτίζουμε τα παιδιά από μωρά. Δεν έχει καμιά επίδραση το βάφτισμα. Όταν μεγαλώσει το παιδί, μπορεί να κάνει τη ζωή του. Δεν επιδρά το βάφτισμα. Είναι μια κατάθεση που αν θέλει την αξιοποιεί, αν δεν θέλει δεν την αξιοποιεί. Σαν να σου δίνει ένα βιβλιάριο ο πατέρας σου, ας πούμε. Και σου λέει, παιδί μου, να πάρει, έχει μερικά εκατομμύρια. Αν θέλεις, πας και τα παίρνεις. Αν δεν θέλεις, το έχεις το βιβλιάριο και τα αφήνεις ανενεργό το λογαριασμό. Και είναι σαν να μην το έχεις. Ακριβώς αυτό είναι. Και η δωρεά του Θεού, η πρίκα του Θεού, δηλαδή δεν είναι κάτι που παραβιάζει την ελευθερία μας. Είναι μια ευεργεσία στην οποία όμως μπορούμε να πούμε όχι. Ενώ αν δυναμικά παρενέβαινε ο Θεός και μας ανάγκαζε, θέλουμε δεν θέλουμε να πάρουμε την πρίκα και θέλουμε δεν θέλουμε να την αξιοποιήσουμε, τότε ναι, θα λέγαμε ότι ο Θεός είναι, ας πούμε, δυνάστης, είναι τύραννος, γιατί καταστρατηγεί την ελευθερία μας και παίρνει πίσω το δώρο που μας έδωσε. Δεν το κάνει έτσι. Οπότε δεν παρεμβαίνει στην προσωπική ελευθερία, δίνει τη γενική σωτηρία, τη γενική σωτηρία διά της Εκκλησίας τη δίνει. Τώρα ο καθένας προσωπικά θα πρέπει να πάει να την πάρει. Δεν γίνεται μαγικά η σωτηρία. Μερικοί νομίζουν ότι, εντάξει, πήγα μια φορά στην Εκκλησία, μερικές φορές τέλος πάντων, ξομολογήθηκα και μερικές φορές, φτάνει. Εντάξει, πόσο, κάθε μέρα θα πηγαίνουμε. Κάθε μέρα θα προσευχόμαστε, κάθε μέρα θα κοινωνάμε. Δεν φτάνει. Κάθε στιγμή πρέπει να κοινωνούμε με τον Θεό. Κάθε στιγμή να καταφάσκουμε σε αυτή τη δωρεά. Να λέμε ναι σε αυτή τη δωρεά. Και γι' αυτό οι πατέρες και προπάντων ο Χριστός μας, πριν από τους πατέρες όλους, μας είπε για την αδιάλειπτη προσευχή. Και είπε μια ολόκληρη παραβολή προς το δι πάντοτε προσεύχεστε και μη εκακίν. Πάντοτε πρέπει να προσεύχεστε και να μην αποκάμνετε στην προσευχή. Γιατί η προσευχή είναι αυτή η κατάφαση, αυτό το ναι που πρέπει να το λέμε κάθε στιγμή, ώστε να ενεργοποιούμε και να έχουμε ενεργό αυτή την πρίκα που μας έδωσε ο Θεός. Έτσι, την σωτηρία. Εντάξει, άλλο, κάτι άλλο. Ορίστε. Τώρα σε αυτό που είπατε, έτσι μου ήρθε στο μυαλό, τώρα για τους ανθρώπους, τι κάνει ο Θεός και τι κάνουν οι άνθρωποι. Και είχα την ερώτηση μέσα μου, αν κανείς μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο ελεύθερο. Από το μηδενός. Και οι επιστήμονες παίρνουν κάτι που υπάρχει. Για το μηδενός, αν κάνει κάτι ελεύθερο, κάτι που έκανε με την τώρα, που θα λέγανε τίποτα. Μόνο, πάλι σκέφτηκα, πως στην εποχή μας, μας εχμαλωτίζουν. Αν σκέφτομαι καλά. Ο μόνος ελεύθερος είναι ένα θαύμα, αυτό που λέγατε πριν. Η ελευθερία, ένα μεγάλο θαύμα, φοβερό θαύμα, και μάλιστα ασύλληπτο στο μυαλό μας. Αν το πολύ σκεφτεί κανείς, σταματάει το μυαλό του. Η αγάπη και η ελευθερία. Που λάθος την αξιοποιούμε. Εσύ αυτό ήθελα να γράψει εσύ. Είναι ωραίο και μας ανοίγεις πολλά θέματα τώρα. Γιατί ο διάβολος ακριβώς αυτό κάνει. Δεσμεύει την ελευθερία. Καταδυναστεύει την ελευθερία του ανθρώπου. Πάρετε τους ανθρώπους που είναι με τα ναρκωτικά. Είναι ελεύθεροι? Καθόλου. Θέλω, σου λέει, να απεξαρτηθώ και δεν μπορώ. Ήταν ένα παιδάκι που το είχα ξαναντήσει εδώ απ' έξω. Του λέω, τι κάνεις πριν εδώ? Έκανε τη δόση του εδώ απ' έξω. Στην εκκλησία απ' έξω.
Λέει, πατρί, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Έχω πνευματικό λεξομολογείο, δεν μπορώ να ελευθερωθώ. Έκλαιγε το καημένο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Βλέπεις πόσο ο διάβολος καταστρατηγεί την ελευθερία. Ενώ ο Θεός δεν είναι έτσι. Και στην εκκλησία ακόμα, πας μια, δύο, τρεις, δεν σου γίνεται εξάρτηση. Οπότε τι φεύγεις. Πρέπει κάθε στιγμή να επαληθεύεις, ας πούμε, αυτή τη σχέση και να επιβεβαιώνεις κάθε στιγμή τον έσω στο Θεό. Δεν γίνεσαι εξαρτημένος ναρκωτικό, ας πούμε, όπως λένε λανθασμένα οι κάποιοι, ότι είναι το όπιο του λαού η θρησκεία. Κάθε άλλο. Το όπιο άλλο είναι. Αυτό που δίνει ο διάβολος. Η θρησκεία και η πίστη το αντίθετο είναι. Είναι ελευθερία και είναι αποδέσμευση. Ή βλέπετε, ας πούμε, ο πολιτισμός μας, μισό λεπτό να μην το ξεχάσω, κάτι που σκέφτηκα. Τι κάνει πάλι, και ο πολιτισμός και η τεχνολογία σκλαβώνει τον άνθρωπο. Σήμερα, χάρη της ασφάλειας, χάνουμε την ελευθερία μας. Όλοι μιλάνε για ασφάλεια, στο βωμό της ελευθερίας όμως. Και σου λέει τώρα τρομοκρατία. Αφήνω το ότι είναι ψεύτικη τρομοκρατία, έτσι μας κοροϊδεύουν. Αυτοί την ίδια είναι τρομοκράτες. Αλλά πες ότι είναι και αληθινή. Εν ονόματι αυτή τη ασφάλεια, σου λέει θα πρέπει να σε παρακολουθούμε. Το ξέρετε ότι παρακολουθούνται τα πάντα. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Έτσι, κινητά, ακίνητα, τηλέφωνα, τα πάντα. Τα email, τα ηλεκτρονικά, όλα τα παρακολουθούνται. Αφήστε το Facebook και όλα αυτά, τα δίκτυα, τα λεγόμενα τη κοινωνική. Τα κοινωνική δικτύωση, έτσι, η κοινωνική δικτύωση. Όπου εκεί πλέον τα πουλάνε και όλα τα προσωπικά σου δεδομένα, και πρόσφατα μάλιστα οι ίδιοι ομολόγησαν ότι κοροϊδεύουμε τους πελάτες μας. Και ενώ τους λέμε ότι δεν τα δίνουμε τα προσωπικά στοιχεία και δεν παραβιάζονται, οι ίδιοι τα δίνουν. Και το παραδέχτηκαν οι ίδιοι. Είναι δημόσια ομολογία από το Facebook τώρα που έγινε ο λόγος γι' αυτό. Δηλαδή βλέπει κανείς πως ο διάβολος δεν λυπάται τον άνθρωπο καθόλου. Είναι ανελέητος. Και όμως πάμε σε αυτόν. Προτιμάμε να είμαστε σκλάβοι παρά να πάμε στο Χριστό που μας ελευθερώνει. Είναι σχιζοφρένεια. Αλλά ακριβώς για αυτή τη σχιζοφρένεια κατέβηκε ο Χριστός, να μας ελευθερώσει, να μας λυτρώσει από αυτό το πράγμα. Λέγε. Είναι πατέρες ότι στην αίρεση λέει εύκολα μπαίνεις, δύσκολα βγαίνεις. Στην εκκλησία εύκολα, δύσκολα μπαίνεις, εύκολα βγαίνεις. Έτσι. Πάτε, για ποιο σκότωσε ο Κάιν Νάμπελ. Για ποιο πράγμα, για το φθόνο. Το φθόνησε. Φθόνησε. Ορίστε, πίσω ναι. Σχόλιο θέλω να κάνετε σε μια φράση που είπατε, ότι δια της ενανθρωπίσεως εισήλθε η χαρά στον κόσμο. Από την άλλη μεριά μας είπατε ότι εκτός του χριστιανισμού υπάρχει φρίκη, υπάρχει βρωμιά. Μας είπατε ότι και η κοινωνία μας, αν και είναι χριστιανική, πολλές φορές επειδή δεν μετανοεί, δέχεται θεομηνίες, θλίψεις, συμφορές, όπως η κρίση που έχουμε τώρα. Και ο γέροντας ο Φρόνιος είχε γράψει πως αληθώς χριστιανική κοινωνία ουδέποτε υπήρξε. Και σε αυτά θέτω το ερώτημα, πώς εισέρχεται η χαρά και πώς μπορούμε εμείς να δώσουμε μια χαραμάδα και μια προοπτική ευτυχία στη ζωή μας. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, έτσι, στοιχείο του καρπού. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, είναι ωραία ερώτηση. Η χαρά είναι μέσα μας. Σίγουρα δεν θα γίνει ποτέ η κοινωνία χριστιανική. Πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε, διότι όλοι δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Γι' αυτό είναι ουτοπία να περιμένεις μια χριστιανική κοινωνία. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Εκείνο όμως που μπορείς να κάνεις είναι να εργαστείς τον εαυτό σου και να βάλεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργό, να την έχεις ενεργό, γιατί την έχει βάλει ο Χριστός από το βάσιμο μέσα σου, αλλά την έχεις ενεργό και την έχεις τη χαρά. Και μπορεί γύρω σου να γίνεται χαμός και εσύ να είσαι, να ζεις τον παράδεισο. Έτσι από τώρα, ναι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που θα έλεγε κανείς θα πρέπει να είναι πολύ δυστυχισμένοι. Κι όμως είναι μέσα στη μεγάλη τους χαρά, στην τρελή χαρά θα λέγαμε, η οποία όμως ουκ του κόσμου τούτου, είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, έτσι, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, μέσα στο καμίνι των θλίψεων, μέσα στη φυλακή, μέσα στην κάμερα της Βαβυλώνος, μέσα στα άγρια θηρία, οι τρεις πέδες κλπ. Αν θυμηθείτε όλα τα παραδείγματα, έψαλαν
και υμνούσαν το Θεό και δοξολογούσαν και ευχαριστούσαν και το καμίνι γίνεται δροσιά και τα άγρια θηρία γίνονται πρόβατα και οι αλυσίδες της φυλακής πέφτουν και γίνεται σεισμός και αλλάζουν και οι ψυχές και μεταστρέφονται και εσύ ζεις μέσα σε αυτή τη χαρά. Έτσι, σε αυτό μας κάλεσε ο Χριστός. Και όχι σε μία, ας το πούμε, ουτοπική κατάσταση που δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά βλέπετε όμως το γενικό βελτιώνεται. Υπάρχει μια γενική βελτίωση, όσο να το κάνεις. Βλέπετε τη φρίκη στο μουσουλμανισμό, πώς αντιμετωπίζουν τη γυναίκα. Φρίκη, στην κυριολεξία. Να μην μπορεί ο άνθρωπος να δει. Έτσι, τώρα σχεδιάζουν να καλύπτουν και τα μάτια. Να μην φαίνεται τίποτα δηλαδή από τον άνθρωπο. Αν είναι δυνατόν. Και είναι νόμιμο αυτό για αυτούς. Και θέλω να το περάσω και σε εμάς τώρα. Τη Σαρία, πώς το λένε αυτό το νόμο. Καταλάβατε. Και όλα τα άλλα. Άνθρωποι δηλαδή να πεθαίνουν και κανείς να μην δίνει σημασία. Πάτε να δείτε τι γίνεται και στην Ινδία και στον Βουδισμό. Καλύτερα να μην πάτε. Δηλαδή είναι φρίκι είναι το πράγμα. Πλήρης απαξίωση του ανθρώπου. Κάτσε, δεν ξέρω αν τελειώσαμε την απάντηση. Μήπως ακόμα κάτι περισσότερο θέλετε να ρωτήσετε. Ναι. Σας κάλυψε η απάντηση. Ναι. Κάλυψε, ναι. Αν υπάρχει κάποια προοπτική σε επίπεδο κοινωνίας, δηλαδή θα έρθουν καλύτερες μέρες. Στο μέτρο που μετανοούμε, στο μέτρο που ο λαός μετανοεί και όσο περισσότεροι μετανοούν, τόσο και η κοινωνία βελτιώνεται. Πάρτε παράδειγμα το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο θα έλεγα είναι ό,τι καλύτερο πέτυχε η ανθρωπότητα σε επίπεδο κοινωνίας και κράτους. Γι' αυτό και κράτησε τόσα χρόνια. 1000 χρόνια κανένα άλλη αυτοκρατορία δεν έχει κρατήσει ανθρωπίνως. Και ήταν μια κοινωνία θεμελιωμένη πράγματι στο χριστιανισμό, διότι είχε τις δύο αγάπες, έτσι, τη φιλοθεία και τη φιλανθρωπία. Αγάπη στο Θεό και αγάπη στον συνάνθρωπο. Και ήταν θεμελιωμένη σε αυτά. Οι ίδιοι βασιλείς ήταν άνθρωποι άγιοι πολλές φορές. Ασκητές μέσα στο παλάτι και οι βασίλισσες ασκήτριες μέσα στο παλάτι. Και πολλοί και πολλές κατέληξαν στο τέλος στα μοναστήρια. Τέλειωσαν τη ζωή τους σαν μοναχοί και μοναχές. Οι νεαρές του Ιουστινιανού τι ήτανε? Ήταν οι κανόνες της Εκκλησίας που τις πήρε και τις έκανε νόμους του κράτους ο Ιουστινιανός. Σήμερα τους υπολογίζουμε τους κανόνες της Εκκλησίας, το αντίθετο. Νομοθετεί το κράτος τα εντελώς αντίθετα. Η Εκκλησία λέει φόνος ή εκτρώσεις, το κράτος λέει όχι, επιτρέπονται, πληρώνονται. Το ξέρετε τι πληρώνουμε για να γίνονται εκτρώσεις. Τώρα θα νομιμοποιήσουμε και τα άλλα, και την νομοφιλοφιλία, όλα τα δελικτά αμαρτήματα. Σιγά σιγά εκεί πάμε. Στο μέτρο που ζουν οι περισσότεροι σωστά, έτσι ανεβαίνει και το επίπεδο της κοινωνίας. Μακάρι να έρθουμε πάλι σε αυτήν την κατάσταση. Οι προφητείες λένε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, έτσι αν ρωτάτε γι' αυτό. Στα τελευταία χρόνια, λίγο πριν τον Αντίχριστο, θα έχουμε μια τέτοια έτσι καλή, ας το πούμε, κοινωνική κατάσταση. Δηλαδή οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στην πίστη. Όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, θα μας τραβάνε από το μανίκι και θα μας λέμε πες μας για τον Χριστό. Θα αρχίσουν οι άνθρωποι να αναζητούν τον Χριστό. Μετά από την κάθαρση που θα γίνει. Γιατί οπωσδήποτε θα γίνει κάθαρση, δεν πάει άλλο. Έτσι έχουμε φτάσει, έχουμε πιάσει πάτο η ανθρωπότητα. Κάτι άλλο. Ορίστε. Ο Θεός είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Τον Αδάμ και την Εύα. Τους το είπε όταν χάσανε τον Παράδεισο ή τους το είπε πριν να τον χάσουν τον Παράδεισο? Μετά. Μετά ή πριν? Αυξάνεστε πληθύνεστε μετά. Εκείνο που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες και συμφωνούν σε αυτό είναι ότι η σαρκική μίξη έγινε μετά την πτώση. Έτσι αυτό ξέρουμε. Και ας μην πολυπραγμονούμε σε αυτό το θέμα. Ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Και
Και ο γάμος, όπως λένε πάλι οι Άγιοι Πατέρες, είναι μια παραχώρηση σε αυτή την αδυναμία του ανθρώπου. Είναι, συγγνώμη, πάθος. Και καλούνται και οι έγαμοι να το υπερβούν αυτό το πάθος, σύν το χρόνο, μέσα στη συζυγία, και να φτάσουν στην κατάσταση των αγάμων. Να μην έχουν πλέον εξάρτηση από αυτό το πάθος. Και εδώ ο κόσμος είναι εντελώς αντίθετος. Ξέρετε τη φιλοσοφία του κόσμου. Δεν είναι μια βιολογική ανάγκη, όπως λένε κάποιοι, και ότι άμα δεν το κάνεις θα τρελαθείς, κάθε άλλο. Δηλαδή ο Χριστός μας που έγινε σε παρθενική ζωή και είναι το πρότυπο για μας, μας έδωσε λάθος πρότυπο, ή οι Άγιοι, κάθε άλλο. Πόσους Άγιους έχουμε παρθένους και παρθένες. Αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο κόσμος είναι ακριβώς το αντίθετο του Χριστού, πάντα. Λοιπόν, να πω, ναι, ορίστε, ναι. Θα γινόμασταν αν όμως δεν υπήρχε. Τι θα γινόμασταν αν δεν υπήρχε η ανάπτυξη. Θα χανόταν η ανθρωπότητα. Ο Χριστός δεν μπορεί να κάνει ανθρώπους από πέτρες. Δύσκολο είναι. Αφού μας έκανε από το τίποτα. Από το μείον μας έφερε στο όν. Έτσι, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Τώρα υπάρχουν και υλικά, θα λέγαμε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Έτσι. Δεν είναι. Δεν είναι. Ναι. Δεν είναι αυτό. Άρα αυτή η επιδράση μπορεί να γίνει να πάλι. Φυσικά, ναι. Δεν ξέρουμε το σχέδιο του Θεού. Ναι, ακριβώς. Πώς και θα ήταν. Ναι. Μα θα γινόμαστε αθάνατοι, δεν θα υπήρχε θάνατος. Ο άνθρωπος πλάστηκε δυνάμει αθάνατος. Ο Αδάμ και η Εύα δηλαδή μέσα στον παράδεισο, αν δεν αμάρταναν, δεν θα πέθαναν. Δεν θα πέθαναν ποτέ. Δεν υπήρχε λόγος να πεθάνουν. Ο θάνατος μπήκε ως ευλογία για να σταματήσει αυτή η κατάσταση της φθοράς που ζούσαμε μετά την πτώση. Γιατί από τη στιγμή που μπήκε η αμαρτία, μπήκε η φθορά. Μπήκε ο πόνος, μπήκαν οι αρρώστιες, μπήκαν όλα αυτά τα βάσανα που ξέρετε πολύ καλά. Και όσο προχωράει η ηλικία γίνονται και μεγαλύτερα, και οι πόνοι. Λοιπόν, και η ζωή γίνεται αβάσταχτη κάποια στιγμή. Δεν βλέπετε γέρους που λένε με ξέχασε ο Θεός, πότε θα με πάρει να ησυχάσω. Έτσι δεν είναι. Για φαντάσου να μην τέλειωνες ποτέ. Είναι ευλογία ο θάνατος. Αλλά όταν δεν είχε αμαρτήσει ο Αδάμ, δεν υπήρχε λόγος να πεθάνει. Αν έκανε την υπακοή που του έβαλε ο Θεός, θα έφτανε στη Βασιλεία του Θεού και θα γινόταν Θεός κατά χάριν, όπως ήταν προορισμένος, και δεν τελειώνει. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Να γίνουμε Θεοί κατά χάριν. Αυτό ήταν. Αλλά αποτύχαμε. Και έρχεται πλέον ο Θεός και κάνει αυτό που δεν κάναμε εμείς. Παίρνει την ανθρώπινη φύση και τη θεώνει στο πρόσωπό του, και όποιος τώρα ενώνεται με τον Χριστό, θεώνεται και αυτός. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και πρέπει να μπεις μέσα στο σώμα του Χριστού. Πρέπει να κοινωνάς, πρέπει να γίνεις ένα με τον Χριστό για να θεωθείς και να πετύχεις τον προορισμό σου. Ναι. Αυτό το διαβάζεις εσύ να μου πεις. Περίπου 900, δεν θυμάμαι ακριβώς. Φυσικά. Και λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπάρθενος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν από ρήτος χορεύε οικουμένη ακούτηση ίσα δόξασον με τα άγγελων και των ποιμένων βουληθέντα υποφθήνε παιδίον νέων των
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.